κάνουμε το πρώτο βήμα. Χρειάζεται να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, γιατί θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν είναι σωστή η στρατηγική αυτό, εμείς φοβόμαστε για αυτή την Ευρώπη και, και αν διαλυθεί αυτή η Ευρώπη. Γιατί θυμόμαστε τι έγινε στο Μεσοπόλεμο με ανταγωνιστικές υποτιμήσεις που οδήγησαν και σε πολέμους και σε φασισμούς. Λοιπόν, άρα εντός Ευρώπης είναι, αλλά δεν μπορεί να δεχτώ τώρα σας πανεπιστημιακός ότι μου λέτε ότι η Ευρώπη πάντα θα είναι η Ευρώπη της Μέρκελ. Ότι η ιστορία σταματάει κάποια στιγμή και μάλιστα, πάντα ναι, θα έχει πάντα πάνω κύριο Χατζηδάκης να μας λέει ότι άμα δημιουργήσουμε προβλήματα στους φαρμακοποιούς θα έχουμε μια φοβερή μεγάλη οικονομία, προσφορά. Μάλιστα. Χαίρομαι που είστε προστάτης. Έχει αποτύχει. Χαίρομαι που είστε προστάτης των φαρμακοποιών υποστηρίζοντας τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα προφανώς. Έφερε ένα παράδειγμα τώρα ναι, ο Τσακαλώτας, δεν είναι. Αλλά, όχι, γιατί υποστηρίζουν οι φορτογατζίδες που μας λέτε ότι άμα απελευθερώσουν οι φορτογατζίδες θα αυξηθεί 3% το έπτεθλημα από τους αρχικούς. Ήδη έχουν δημιουργηθεί καινούργιες θέσεις εργασίας. Το βλέπουμε εδώ στους αστικούς. Όχι, όχι, σε αυτό το κλάδο. Πάει πολύ καλά η αγορά εργασίας. Διαβάσατε μήπως το ILO την αναφορά για την αγορά εργασίας και τη φτώχεια που βγήκε πριν από 3 μέρες και μου λέτε ότι ήταν επιτυχημένο αυτό που κάνετε για τους φορτογατζίδες. Το θεμελιώδες λάθος με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ενώ το ΚΚΕ λέει ξεκάθαρα, διαφωνώ πολύ, αλλά λέει δεν θέλω την Ευρώπη, θα βγω από την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν θέλω την Ευρώπη, έτσι όπως αυτή είναι την σήμερα, Ευρώπη. Θα την αλλάξω τελείως, ενώ υπάρχουν συνθήκες, σύνταγμα ουσιαστικά της Ευρώπης. Θα έρθει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του σαν ένας παίχτης ποδοσφαίρου που θα πάει να παίξει σε αγώνα μπάσκετ. Θα παίξει μπάσκετ με τα πόδια. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο εξαρτάται, θα πάνε σε Χατζηδάκη, αν θεωρείτε οι Ευρωπαίοι είναι πολίτες ή δουλοπάρικοι που παίρνουν όλα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς δεν θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μάλιστα, είναι δουλοπάρικοι και, θεωρείτε, ό,τι, αλλά... και ό,τι τους λένε θα το κάνουν ξεσχισμένο το κεφάλι. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Εάν εμείς λοιπόν έχουμε τις δυσκολίες που έχουμε τώρα, θα πάει ο κύριος Τσακαλώτος με εμάς να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αυτές τις μέρες, θα πάει στη συνέχεια ο κύριος Τσακαλώτος και θα τους πει. Έχουν ένα πλεονέκτημα, κύριε Χατζηδάκη. Δεν έχουν υπογράψει τίποτα μέχρι στιγμής στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εμείς είχαμε υπογράψει πριν μπούμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι, ούτε το Πασόκ. Δεν είχατε υπογράψει στην κυβέρνηση καθαροί. Παπαδήμου. Εδώ ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπογράψει. Εδώ πρέπει να είμαστε τελείως καθαροί. Αυτό δεν στον είναι κόσμο, πλεονέκτημα. Γιατί ξαναλέω, αποφασίζουμε για το μέλλον μας και τις οικογένειές μας. Δεν είναι για να βγούμε με σημαιάκια εμείς αν κερδίσουμε ή ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει να πανηγυρίζει.